Λοιπόν, φίλοι μου, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Μαρτυρίες γυναικών, λοιπόν, που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, είδαμε και στο βίντεο του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Φυσικά, συνεχίζουμε πάλι με το ίδιο θέμα, σε διαφορετικό επίπεδο όμως. Τώρα θα ασχοληθούμε με τον καρκίνο του μαστού σε επίπεδο διαγνωστικό, για την πρόληψη, για τις εξετάσεις. Θα αναλύσουμε περισσότερο τις μαστογραφίες. Έχει έρθει ο καλεσμένος μας, είναι ο ιατρός ακτινοδιαγνώστης από το Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός του Ευόσμου, ο κύριος Τσικές Απόστολος. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα, κυρία Πετκάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σήμερα λοιπόν αφιερώνουμε όλη μας την εκπομπή σε ένα τόσο θέμα ευαίσθητο που πραγματικά αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είπαμε ότι η πρόληψη είναι αυτή η οποία πρέπει να βρίσκεται στο πρώτο μέρος, έτσι, στο μυαλό μας πάντοτε κάθε χρονιά, να κάνουμε τις προληπτικές μας εξετάσεις και να μην ξεχάσουμε να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι 5 μαστογραφίες η εκπομπή μας δίνει σήμερα για γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία δωρεάν. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε για να κλείσετε ένα ραντεβού να κάνετε την ψηφιακή μαστογραφία. Γιατρέ μου, θα πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες. Μία στις 10 βλέπουμε ότι νοσούν από καρκίνο του μαστού. Παγκοσμίως βλέπουμε ότι 1 εκατομμύριο περιστατικά εμφανίζονται με καρκίνο του μαστού. Το θέμα έχει πάρει τρομερές διαστάσεις. Εμείς θα μιλήσουμε για την πρόληψη μέσω κάποιων μηχανημάτων και μέσω των γιατρών και μέσω της εκπομπής μας, να κάνουμε μια ενημέρωση για να ξεκινήσουμε την πρόληψη. Και πώς ξεκινάει η πρόληψη? Από μια μαστογραφία. Για πείτε μας κάποια πράγματα. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Περίπου 1 εκατομμύριο νέα περιστατικά εμφανίζονται παγκοσμίως κάθε χρόνο και υπολογίζεται περίπου ότι 1 στις 10, 1 στις 8 γυναίκες κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο αν αναλογιστείτε ότι αφορά ότι η γυναίκα είναι μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη και το κόστος για την κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρωταρχικό εργαλείο στην πρόληψη λοιπόν κατά του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία, η οποία είναι μια μέθοδος ακτινολογική και προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ακόμα και όταν αυτός δεν είναι κλινικά εμφανίσιμο. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, δηλαδή ότι μπορούμε να βρούμε μικρούς όγκους που δεν είναι ακόμα ψηλαφητοί ή που δεν έχουν δώσει άλλα σημάδια προς το δέρμα, προς τη μασχάλη και σε άλλα σημεία του σώματος. Ρωτώντας σας τώρα μία ερώτηση που αφορά τον καρκίνο του μαστού, για να δώσουμε στους τηλεθέτες έτσι λίγο περισσότερο πληροφόρηση. Σαν καρκίνο του μαστού, τι μπορούμε να πούμε προς τους φίλους τηλεθεατές, έτσι σαν μία απάντηση? Ο καρκίνος του μαστού είναι μία παραγωγική νόσος και εξαρτάται από πολλά πράγματα τα οποία οι επιστήμονες ακόμα δεν έχουν κατανοήσει πλήρως. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι επιβαρυντικοί παράγοντες που πιστεύουμε ότι έχουν την τάση να εμφανίζουν για να εμφανίζεται ο καρκίνος του μαστού, όπως είναι η ηλικία και το φύλο. Ο καρκίνος του μαστού είναι πάρα πολύ συχνός στις γυναίκες, στους άντρες είναι υπερβολικά σπάνιος, περίπου 1% αν θυμάμαι καλά. Και επίσης αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας, η πιθανότητα εμφάνισής του. Άλλοι παράγοντες είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής, η διατήρηση του σωματικού βάρους να είναι σταθερό, η άθληση, η αποφυγή του αλκοόλ και το τσιγάρο, παράγοντες οι οποίοι όταν δεν υπάρχουν, εμφανίζουν την τάση να παρατηρούνται περισσότερα περιστατικά. Πάρα πολύ σωστά. Αυτά σίγουρα συζητήσαμε και σε κάποιο μέρος με το χειρουργό γιατρό στο πρώτο μέρος εκπομπής, όπως και άκουσαν οι τηλεθεατές. Σίγουρα επαναλαμβάνονται, γιατί σήμερα η εκπομπή, είπαμε, είναι αφιερωμένη. Πράγματα σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής για να μπορέσει να τα καταλάβει και ο κόσμος. Και ας μιλήσουμε για την πρώτη μαστογραφία, γιατί το είπαμε μένα, αλλά μια πρώτη μαστογραφία, μια μαστογραφία αναφοράς, πρέπει να ενημερωθούν και οι νέες κοπέλες πότε πρέπει να γίνεται, ώστε να υπάρχει σαν αρχείο καταγραφής. Εξαιρετική ερώτηση. Η πρώτη μαστογραφία, κυρία Πετκάτκη, γίνεται στην ηλικιακή ομάδα από τα 35 έως τα 40
Και όπως είπατε, ονομάζεται μαστογραφία αναφοράς. Η πολύ μεγάλη τη χρησιμότητά της είναι ότι εμείς οι ακτινολόγοι την βάζουμε δίπλα σε αυτές τις μαστογραφίες που θα κάνουμε από τα 40 έτη και μετά. Ναι. Και έτσι προσπαθούμε να βρούμε την παραμικρή αλλαγή, εννοείται προς το χειρότερο, να την εντοπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα. Και να γίνει η κατάλληλη διάγνωση φυσικά, παίρνει ένα πόρισμα η γυναίκα στα χέρια της και αυτά θα λέγαμε ότι δεν πρέπει να... Γιατί ακούσαμε και σε διάφορα βίντεο πριν από το πρώτο, στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι πολλές γυναίκες επαναπαύονται, παίρνουν τα αποτελέσματα από εσάς και δεν τα μεταφέρουν σε ένα μαστολόγο ή σε κάποιον ειδικό γιατρό για να πάρει μια διασταύρωση και τον... Το νόσο γράφει, δηλαδή παραμένω όταν είναι ίσχυε σε κάτι, ενώ μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα τελικά μερικές φορές. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η δική μου σύσταση σε όλες όσες έρχονται είναι πέρα από το γεγονός ότι θα τις ενημερώσω αν έχουν το οτιδήποτε, είτε αν αυτό είναι καλό είτε είναι κακό, ότι θα πρέπει να πάνε τα αποτελέσματά τους στον κλινικό γιατρό. Τη μαστογραφία ή τον υπέρηχο ή, ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση. Δεν την κάνουμε ούτε για μένα ούτε για τις ίδιες τις γυναίκες. Για να τη δει ο γιατρός. Κάνουμε για το θεράποντα ιατρό τους ακριβώς. Ακριβώς, είναι πολύ σωστό αυτό και εκεί πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή να μην επαναπαύονται όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι ασθενείς, οι οποίοι κάνουν μια εξέταση και είναι θετικά και καλά τα αποτελέσματα. Πρέπει έστω και θετικά και καλά να πηγαίνουν στο γιατρό για να καταγράφεται και το ιστορικό του ασθενούς ή του ανθρώπου. Τώρα, η μαστογραφία, είπαμε, μία φορά το χρόνο, είναι υπεραρκετή. Διεθνώς, το χρονικό διάστημα των 12 μηνών θεωρείται ασφαλές. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν αλλάζουν και τόσο εύκολα τα πράγματα στο μαστό ή τόσο γρήγορα. Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα να περάσει. Και έτσι η ετήσια μαστογραφία καλύπτει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις περισσότερες περιπτώσεις. Όσον αφορά την κληρονομική προδιάθεση, ο έλεγχος πότε πρέπει να ξεκινάει, διότι κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν ιστορικό κληρονομικό από καρκίνο του μαστού σε μητέρα ή σε συγγενικό περιβάλλον πρώτου βαθμού, εκεί αρχίζουν και ανησυχούν πλέον και σίγουρα ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει μία πρώτη εξήγηση του τι θα κάνει, αλλά εσείς σαν ειδικός τι βλέπετε? Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό. Ναι. Για τον πληθυσμό δηλαδή ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα ή δεν θεωρείται ομάδα υψηλού κινδύνου. Για τις γυναίκες στις οποίες στην οικογένειά τους υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινάει πιο νωρίς. Σε αυτές λοιπόν τις γυναίκες ξεκινάμε από τα 20 με 25 έτη με κλινικό έλεγχο, δηλαδή ψηλάφιση από ειδικό γιατρό που ασχολείται με τον μαστό και με υπερηχογραφήματα. Ο χρόνος στον οποίο γίνονται αυτές οι εξετάσεις, είτε η ψηλάφιση είτε το υπερηχογράφημα, καθορίζεται από τον ειδικό μαστολόγο. Συνήθως είναι είτε μία είτε δύο φορές το χρόνο. Μάλιστα, μία ή δύο φορές το χρόνο, εντάξει δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο, είναι λίγο επώδυνο, θα το συζητήσουμε παρακάτω. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι και η ακτινοβολία πολλές φορές είναι αυτή η οποία κάνει πίσω κάποιες γυναίκες και φοβούνται πάρα πολύ. Οι πληροφορίες λοιπόν ποιες είναι και τι μας λένε γι' αυτό? Είναι επικίνδυνη η ακτινοβολία? Ένα από τα μειονεκτήματα της μαστογραφίας είναι ότι έχει ακτινοβολία και αυτό φοβίζει τον περισσότερο κόσμο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη η οποία να συνδέει την δόση της ακτινοβολίας που παίρνουμε κατά τη διάρκεια της εξέτασης της μαστογραφίας με την εμφάνιση καρκίνου στο μαστό ή σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος. Η δόση περίπου είναι όση δόση θα πάρει οποιοδήποτε από εμάς απλά επειδή περπατάει πάνω στη γη στο επόμενο μήνα ή τρίμηνο από την δόση της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος κτλ. Είναι απειροελάχιστη δηλαδή. Και σε μελέτες που έχουν γίνει στο εργαστήριο, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μια γυναίκα και να την ακτινοβολούμε και να δούμε πότε θα πάθει ζημιά, αλλά στο εργαστήριο που έχουν γίνει λένε ότι χρειάζονται περίπου 200 μαστογραφίες για να αρχίσουν να εμφανίζονται κάποια κύτταρα κακοήθη. Μία γυναίκα στη ζωή της θα κάνει 30 με 40 μαστογραφίες, παραπάνω δεν θα κάνει. Μάλιστα. Επομένως, καθησυχάζουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί και εφόσον έχουν έρθει και οι ψηφιακές μαστογραφίες, η εξέλιξη δηλαδή της τεχνολογίας είναι αρκετά μεγάλη
Και νομίζω ότι εκεί είναι ακόμα πιο χαμηλή η ακτινοβολία. Έτσι είναι. Οι δόσεις ακτινοβολίας στα ψηφιακά μηχανήματα είναι υποδιπλάσια ή υποτριπλάσια ανάλογα με τη σύσταση που έχει ο κάθε μαστός. Με αποτέλεσμα το κέρδος να είναι εξαιρετικά μεγάλο. Και σίγουρα τα αποτελέσματα που παίρνουμε από μία μαστογραφία, οι πληροφορίες ποιες είναι, τι μας δίνει μία μαστογραφία, την οποία τη βλέπουμε σαν απεικόνηση και παίρνοντας ένα χαρτί στα χέρια μας, τι έχουμε να περιμένουμε. Παίρνουμε πρώτα απ' όλα πληροφορίες για την σύσταση του μαστού μας. Ο μαστός μας κατατάσσεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το πόσο περισσότερος είναι ο αδένας ή το αδενικό στοιχείο σε σχέση με το λίπος. Ναι. Παίρνουμε πληροφορίες για την φυσιολογική ή όχι αρχιτεκτονική του. Παίρνουμε πληροφορίες για το αν υπάρχουν σε κάποιο σημείο του μαστού μας κάποια βλάβη και πώς εμφανίζεται αυτή η βλάβη, αν έχει στοιχεία καλοήθειας ή κακοήθειας. Και το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι ότι απεικονίζει τις μικροεπασβεστώσεις ή μικροαποτιτανώσεις. Μάλιστα. Υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα μικροεπασβεστώσεων, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε πρώιμα σημεία κακοήθειας, σε καρκίνους δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται εν τη γενέση τους, ουσιαστικά πάνε να δημιουργηθούν, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Ναι. Με αποτέλεσμα η έγκαιρη επέμβαση στις συγκεκριμένες περιοχές όχι μόνο να ανακάπτει την εξέλιξη του καρκίνου, της αλλίωσης σε καρκίνο, αλλά ουσιαστικά να σώζει και την ζωή της γυναίκας. Στο σημείο αυτό θα ήταν καλό να ρωτήσουμε, γιατρέ, γιατί και οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν σίγουρα θα έχουν απορίες, αν υπάρχουν περιθώρια λάθους σε μηχανήματα και σε διαγνώσεις. Παγκοσμίως υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 10% το οποίο δίνει θετικώς ψευδή αποτελέσματα. Ναι. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι η μαστογραφία ή ο ακτινολόγος που γράφει το πόρισμα μας λέει ότι έχουμε κάπου καρκίνο, αλλά ουσιαστικά εκεί πέρα δεν υπάρχει καρκίνος. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο επιστημονικό λάθος, ναι, ή τόσο ιατρικό λάθος. Οφείλεται σε ορισμένα μειονεκτήματα που έχει η μαστογραφία. Και μπορεί να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Υπάρχει λοιπόν ένα 10% που μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος. Και σίγουρα πάντοτε πρέπει και η θέση της γυναίκας στο μηχάνημα να είναι πολύ σωστή, να φροντίζει και εκείνη να κάνει κάποιες κινήσεις που θα την πούνε ειδικοί, πώς πρέπει να σταθεί στο μηχάνημα. Όλα παίζουν ρόλο, πιστεύω, γιατρέ. Είναι ακριβώς έτσι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η εξέταση της μαστογραφίας είναι αρκετά ευαίσθητη. Ναι. Την κάνουν βοηθοί ακτινολόγοι οι οποίοι έχουν ειδική εκπαίδευση και γνωρίζουν πώς ακριβώς θα τοποθετήσουν την γυναίκα στον μαστογράφο. Πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα στάνταρα ποιότητας. Ναι. Κάποιες προδιαγραφές μας λέτε. Κάποιες προδιαγραφές. Τα κέντρα που εκτελούν τις μαστογραφίες θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 1.000 μαστογραφίες κατά έτος. Ναι. Και οι ακτινολόγοι που τις διαβάζουν να έχουν επίσης ειδική εκπαίδευση. Εμπειρία, όλα αυτά σίγουρα χρειάζονται. Σαφώς. Θα ήθελα να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι να επιστήσουμε λίγο και την προσοχή ότι οι γυναίκες οι οποίες πάνε να κάνουν μαστογραφίες πρέπει να έχουν και μια προηγούμενη μαστογραφία μαζί τους και μάλλον αυτό γίνεται σύσταση κατά το ραντεβού. Πώς γίνεται ένα ραντεβού, δηλαδή ζητάει μια γυναίκα ένα ραντεβού, πρέπει να φέρει και την προηγούμενη μαστογραφία. Πάντοτε είναι απαραίτητη η προηγούμενη μαστογραφία. Είναι απαραίτητη η προηγούμενη μαστογραφία, όχι για να γράψουμε ακριβώς τα ίδια όπως έχω ακούσει πολλές φορές. Για να δείτε την εξέλιξη, ναι. Ακριβώς, γιατί πρέπει να δούμε την εξέλιξη του μαστού. Ναι. Η παραμικρή, η μικρή βλάβη δεν είναι πάντοτε εύκολο να εντοπιστεί σε ένα φιλμ μαστογραφίας. Η σύγκρισή του όμως με την προηγούμενη και το αν υπήρχε ή όχι στην προηγούμενη εξέταση είναι όλος ο κόσμος για μας. Μάλιστα. Συνεπώς, είναι τόσο απαραίτητο να υπάρχει προηγούμενη μαστογραφία που η οδηγία από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ακτινολογίας είναι πως εάν η γυναίκα δεν προσκομίζει την προηγούμενη μαστογραφία, ουσιαστικά να μην γράφεται η εξέταση, να μην δίνεται πόρισμα. Τόσο σημαντικό είναι. Επομένως, δεν πρέπει να πετυχαίνεται τίποτα, ας υπάρχει ένα αρχείο χρονολογικό και να μην σκίζονται, να μην πετυχούνται προηγούμενες εξετάσεις, γιατί έρχεται στιγμή που θα πρέπει ο γιατρός να ανατρέξει ίσως και μία, δύο, τρεις χρονιές πιο μπροστά
για να δει κάποια αποτελέσματα. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται βέβαια να φέρνουμε όλο το φάκελο μαζί μας. Οι δύο προηγούμενες εξετάσεις είναι υπεραρκετές. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι θα πετάξουμε τα παλαιότερα που έχουμε στο αρχείο μας στο σπίτι. Ίσα-ίσα παίρνουμε τις δύο τελευταίες που έχουμε κάνει, πάμε κάνουμε την καινούρια μας εξέταση και όλες μαζί τις ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στο φάκελο. Και τις δίνουμε στο γιατρό και στον μαστολόγο για περαιτέρω συστάσεις, επαλήθευση και όλα αυτά. Γιατρή, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μία φυσιολογική γυναίκα μέσης ηλικίας, σε ποιο συγκεκριμένο κύκλο πρέπει να κάνει τις εξετάσεις αυτές, διότι νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και πρέπει να τηρείται κάποια σειρά. Ο μαστός μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός, αποτελείται από, κυρίως από αδένα και έτσι ακολουθεί τον κύκλο της γυναίκας. Ναι. Συνεπώς, για να μην υπάρχουν προβλήματα όπως είναι η διόγκωση του αδένα του μαστού που μπορεί να φέρει έντονο πόνο και ευαισθησία κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η σύσταση από την ακτινολογική εταιρεία είναι η εξέταση της μαστογραφίας και των άλλων όμως ακτινολογικών εξετάσεων για το μαστό να γίνεται από την πρώτη εβδομάδα του κύκλου και μετά και πριν την δεύτερη φάση του κύκλου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει από την 7η μέχρι τη 14η μέρα που μας ήρθε η περίοδος. Αυτό ισχύει και πρέπει να δίνεται στα ραντεβού και οι κυρίες να ξέρουν να τακτοποιούν το ραντεβού τους με βάση το κύκλο που έχουν. Όσον αφορά την πίεση που δέχονται, και είναι τρομερό αυτό γιατί όλοι το έχουμε ζήσει, υπάρχει μία πίεση στο μαστό κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας, η οποία άλλες φορές είναι εντονότερη, άλλες φορές ίσως όχι. Εσείς λέτε ότι αυτή η πίεση την οποία νιώθουμε και τον πόνο που νιώθουμε σαν γυναίκες όταν κάνουμε μία μαστογραφία είναι φυσιολογικό? Ο πόνος είναι φυσιολογικός και αναμενόμενος και η πίεση όμως είναι απαραίτητη. Η μαστογραφία στη μαστογραφία θα πρέπει να απεικονίσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο σε ένα δυσδιάστατο επίπεδο, σε ένα φιλμ. Οπότε ασκούμε την πίεση έτσι ώστε να εξαλείψουμε φαινόμενα συμπροβολής ιστών και η εικόνα μας να είναι πιο καθαρή, να έχει μεγαλύτερη ανάλυση. Υπάρχει όμως κέρδος και για την ίδια τη γυναίκα, όχι μόνο λοιπόν για τον ακτινολόγο που παίρνει καλύτερη εικόνα, αλλά και για την ίδια τη γυναίκα, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, τόσο λιγότερη είναι η δόση που δίνει το μηχάνημα, έτσι ώστε οι ακτινολόγοι να βλέπουν καλά. Άρα υπάρχει κέρδος και για τους ακτινολόγους, αλλά και για τις ίδιες τις γυναίκες. Παρόλα αυτά, μου δημιουργείται μία απορία, γιατί υπάρχουν γυναίκες που μπορεί να έχουν και μεγάλο στήθος, γυναίκες που θα έχουν και μικρό στήθος. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αντιμετωπίζει ο άνθρωπος που θα εξετάσει τη γυναίκα? Στα παλιότερα μηχανήματα υπήρχε μια διαδικασία, έπρεπε να αλλάξεις την κασέτα, έπρεπε να αλλάξεις τον κασετοφορέα. Τα καινούργια ψηφιακά μηχανήματα έχουν πλέον ανιχνευτές οι οποίοι έχουν το μέγεθος που πρέπει. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά μεταβολή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μπορεί να αλλάξει ίσως μόνο λίγο το πίεστρο. Ναι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος της ίδιας της εξέτασης. Ουσιαστικά αυτή καθ' αυτή διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και δεν υπάρχει κανένα θέμα, είτε ο μαστός είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος, είτε έχει ενθέματα σιλικόνης ή οτιδήποτε άλλο. Είτε έχει ενθέματα σιλικόνης, γιατί και αυτό ήταν κάτι που θα σας ρωτούσαμε. Επομένως εξετάζεται απόλυτα και είμαστε απόλυτα ασφαλείς είτε με μικρό είτε με μεγάλο στήθος είτε με ενθέματα σιλικόνης, μας λέτε. Βεβαίως. Τώρα, όσον αφορά μια κλασική μαστογραφία η οποία υπήρχε παλαιότερα και όλες τη ζήσαμε, με μια ψηφιακή μαστογραφία, ποια είναι η διαφορά της και αν ακόμα τηρείται αυτό το να υπάρχουν οι κλασικές μαστογραφίες και με τη διαφορά που έχουν οι ψηφιακές μαστογραφίες? Ευτυχώς έχω διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια τα παλιά αναλογικά μηχανήματα έχουν αποσυρθεί. Βλέπω πολύ λίγα, ευτυχώς, πλέον να κυκλοφορούν. Το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής μαστογραφίας έναντι της παλιάς αναλογικής μαστογραφίας είναι ότι ο χρόνος της εξέτασης είναι περίπου ο μισός. Οι ασθενείς, η διαδικασία της εξέτασης η ίδια είναι πιο εύκολη. Ναι. Η εικόνα που λαμβάνουμε δεν χρειάζεται να την διορθώσουμε περισσότερο ή να βγάλουμε κάποια άλλη ακόμα μαστογραφία, γιατί το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι εξαιρετικό.
Υπόκειται σε κάποια επεξεργασία από το γιατρό τον ίδιο, αν θέλει να αλλάξει τη φωτεινότητα ή αν θέλει να μεγεθύνει κάτι ή να το δει από πιο κοντά. Αλλά αυτό γίνεται σε έναν σταθμό υπολογιστή, οπότε δεν ταλαιπωρούμε περισσότερο τις γυναίκες. Ναι. Και υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα στις γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς και στην ανίχνευση των μικροεπασβεστώσεων, γιατί η ανάλυση της εικόνας είναι πάρα πολύ μεγάλη και η λεπτομέρεια που προσδίδει είναι εξαιρετική. Συμφωνώ μαζί σας και τώρα αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρχουν κάποια ύποπτα αποτελέσματα στα χέρια σας όταν πάρετε ένα αποτέλεσμα εσείς και θα το γράψετε, πού πρέπει να απευθυνθεί το άτομο το οποίο έχει κάνει την εξέταση? Ιδιαίτερα όταν το αποτέλεσμα είναι ύποπτο ή συνηγορεί υπέρ κάποιας κακοήθειας, υπάρχει μια πρώτη προσέγγιση της εξεταζόμενης, θα πρέπει να ενημερωθεί εκείνη τη στιγμή από τον ακτινολόγο. Δεν μπορεί να χάνεται χρόνος, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ή να την καθησυχάσουμε, θα πρέπει να την ενημερώσουμε για αυτό που έχει. Και το εμάς επόμενο βήμα είναι να πάει σε κάποιον χειρουργό μαστό. Ναι. Σε ποιο σημείο πρέπει να μπει το υπερηχογράφημα? Πιστεύετε ότι είναι σωστό ένας γιατρός όταν γράφει μία μαστογραφία να υπάρχει μαζί με τη μαστογραφία αμέσως και μία εξέταση του είδους? Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται για στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού μόνο στις γυναίκες, από μόνο του, ναι, μόνο στις γυναίκες που είναι κάτω από τα 40 έτη. Γιατί όπως είπαμε δεν θέλουμε να τις ακτινοβολούμε συχνά ή τις ακτινοβολούμε μία φορά. Και βέβαια πάνω από τα 40 έτη χρησιμοποιείται μόνο σαν συμπληρωματικό εργαλείο στην μαστογραφία. Η συνήθις τακτική σε γυναίκες άνω των 40 ετών είναι η μαστογραφία και ο υπερηχογραφικός έλεγχος να γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα. Βέβαια προηγείται πάντοτε η μαστογραφία και, ναι, η ανάγνωσή της. Και έπεται το υπερηχογράφημα, ακόμα και την ίδια μέρα δηλαδή να τα κάνουμε. Ή τέλος πάντων να, ο υπερηχογραφικός έλεγχος να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μην έρθουμε στο επόμενο εξάμηνο. Δεν βοηθάει και εσάς, σαν γιατρό, νομίζω, το να υπάρχει και ένας υπερηχογραφικός έλεγχος να διασταυρώσετε κάποια αποτελέσματα ή να συμπληρώσετε κάποια αποτελέσματα. Πράγματι, όπως, ναι, είπατε, ο υπέρηχος προσθέτει στην μαστογραφία ή καμιά φορά ανακαλύπτει και βλάβες που δεν φαίνονται στη μαστογραφία, οπότε η χρησιμότητά του είναι πάρα πολύ μεγάλη, λύνει τα χέρια των ακτινολόγων και, ναι, βοηθάει βέβαια και τους κλινικούς γιατρούς. Εγώ σίγουρα σε αυτό το σημείο θα έλεγα, διότι εμείς ως γυναίκες συζητάμε, μιλάμε, έχουμε κάνει μαστογραφίες, έχουμε κάνει υπερήχους. Συμβαίνει πολλές φορές ανάμεσα στο χρόνο κάποιες γυναίκες να συστήνεται να κάνουν και έναν υπερήχο στο εξάμηνο. Το θεωρείτε σωστό αυτό? Η τακτική αυτή συνήθως χρησιμοποιείται σε δύο ειδών κατηγορίας γυναίκες. Αυτές που έχουν πάρα πολύ πυκνό μαστό, δηλαδή εκεί που ο αδενικός ιστός είναι πολύ έντονος, είναι αυτό που νιώθουν οι γυναίκες όταν ψηλαφάνε το μαστό τους σαν πολύ σκληρό μαστό. Ναι. Και ή δεύτερον σε γυναίκες οι οποίες έχουν οικογενειακό ιστορικό, οπότε πρέπει και στη μέση της χρονιάς να κάνουν μια επιπλέον εξέταση. Νομίζω ότι συμπληρώσαμε αρκετά πράγματα. Είπαμε και για τους πυκνούς μαστούς. Εκεί έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι, γιατί στα τελευταία δύο λεπτά θα θέλαμε και τις συστάσεις σας στις γυναίκες μας παρακολουθούν. Ο πυκνός μαστός είναι λίγο θέμα τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Είναι ένας δύσκολος μαστός και για τους ειδικούς μαστολόγους, γιατί είναι δύσκολη στην ψηλάφιση. Είναι πολύ δύσκολος για μας στους ακτινολόγους, γιατί μειώνεται λίγο η διακριτική ικανότητα της μαστογραφίας, το υπερηχογράφημα πρέπει να είναι πιο προσεκτικό σε αυτές τις γυναίκες. Έχει μπει ένα καινούριο όπλο στη φαρέτρα μας όσον αφορά τους πυκνούς μαστούς. Η σύσταση πολλές φορές από τους θεράποντες ιατρούς είναι να οι γυναίκες αυτές να κάνουν και μια μαγνητική μαστογραφία. Είναι ουσιαστικά η μαγνητική τομογραφία του μαστού, ναι, δεν χρησιμοποιείται για την πρόληψη. Είναι λίγο ακριβή εξέταση, έχει όμως μεγάλη ευαισθησία και συστήνεται στις γυναίκες που έχουν πυκνό μαστό να κάνουν μία μαγνητική μαστογραφία ανά πενταετία. Μία μαγνητική μαστογραφία ανά πενταετία, η οποία να μας καθησυχάσετε λίγο πάλι και για την ακτινοβολία κλείνοντας. Δεν έχει η μαγνητική έχει τομογραφία, στο μαστό δεν έχει συνταγογραφή, γράφεται από ή είναι ιδιωτική? Βεβαίως, υπάρχει μέσα στο σύστημα του ΕΟΠΗ, γράφεται και η συμμετοχή είναι μικρή.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πως σήμερα συμπληρώσαμε μία ωραία εκπομπή με δύο διαφορετικούς γιατρούς. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσικέ, που ήσασταν σήμερα εσείς ως ιδιαίτερα έτσι, με το θέμα της εκπομπής αυτής που είχαμε για τον καρκίνο του μαστού. Έχετε μία θέση που ησυχάζει τις γυναίκες. Δίνουμε πληροφόρηση σήμερα. Δίνουμε και 5 μαστογραφίες στις ψηφιακές μαστογραφίες δωρεάν. Δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω, γιατρέ. Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Εμείς σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε. Πάλι έχουμε ένα ενημερωτικό μικρό βίντεο το οποίο θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί με καινούργια θέματα. Μέχρι τότε να είστε καλά.